Επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Και όπως σας τονίσαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ριζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε από την Πρέβεζα. Καλημέρα κύριε Ριζόπουλε. Χρήστο, καλημέρα σε εσάς, την όμορφη Πρέβεζα και τους όμορφες πολίτες και του νομού και τους δημότες. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Υπάρχει ένα ερώτημα, έτσι να σας βάλω λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι να σας συντριγκάρω κιόλας. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα για έναν πετυχημένο επικοινωνιολόγο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει δείγματα γραφής στον επαγγελματικό του στίβο, μορφωμένο άνθρωπο, όταν αναφέρονται στο πρόσωπό σας. Και καταλήγει έτσι αυτή η αφήγηση και η άποψη, τι θέλει ένας τόσο καλός και γνωστός επικοινωνιολόγος με την πολιτική και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα η απάντηση που υποσυνείδητα ρωτάει ο κόσμος είναι τι δουλειά έχει ο άνθρωπος να ασχοληθεί με κάτι τόσο ξεπεσμένο. Αυτή είναι η ερώτηση. Και εδώ ξεκινάει και το πρόβλημα. Ενδεχομένως. Και εδώ ξεκινάει και το πρόβλημα, ότι δυστυχώς και η τοπική αυτοδίκηση και ιδίως η Ήπειρος, κάτι το οποίο καταγγείλει, έχει περιέλθει σε ένα πλαίσιο ξεπεσμού. Δικαίως, κύριε, δικαίως, επειδή φαντάζομαι ότι είστε και αρκετά νεότερός μου και επειδή είστε μόνιμος κάτοικος Πρεβέζης, δεν είστε μόνιμος κάτοικος Ιωαννίνων, ίσως τα ερωτήματα αυτά θα ήταν πολύ πιο εύκολα, όχι ότι δεν είναι να απαντηθούν, όχι ότι δεν γίνονται και στα Γιάννα, μην νομίζετε. Κατάγομαι από μια οικογένεια η οποία ανέκαθεν αγαπούσε τον τόπο της. Και όλη μας η οικογένεια έχει κατά καιρούς φύγει και πάντοτε γυρίζει, έτοιμη να προσφέρει. Αυτή ήταν πάντοτε η λογική μας. Σας δώσω, καταλάβετε ότι ο πατέρας μου το 1977, τελειώνοντας το μεταπτυχιακό του στο Σικάγο, παράτησε τα πάντα σε μια εποχή άνθησης, όπου είχε αναπτύξει μια πολύ σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι συναισθηματικά του προσφέρθηκε να γίνει διευθυντής στο ιεροδασκαλείο της Βελάς. Λοιπόν, και γύρισε διότι είχε τελειώσει ορφανός τη Βελά. Και εγώ αρέσκομαι να λέω ότι οι Ριζοπουλέοι πάντοτε γυρίζομαι. Ακούστε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πλήρης εμπειριών από τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι η δουλειά αυτή ουσιαστικά έχει ανάγκη και από νέο αίμα, πρέπει να μπει καινούριος κόσμος μέσα. Εγώ θα συνεχίσω να την υπηρετώ, αλλά και στη δουλειά μας, όπως ξέρετε, πάντοτε κάποιος είναι στο πικ του και είναι κορυφαίος παίκτης και σε κάποια στιγμή αρχίζει πια και βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική πιο όριμη σκοπιά για το τι θέλει από τη ζωή του. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εγώ σαν άνθρωπος είμαι πλήρης εμπειριών από αυτή τη δουλειά, πλήρης γνωριμιών και πλήρης δυνατοτήτων, και όταν σε κάποια στιγμή μου ετέθη το θέμα να είμαι υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή, αρνήθηκα γιατί είπα ότι στην πολιτική όταν εμπλέξε πρέπει να εμπλέκεσαι εκεί που πρέπει να προσφέρεις. Το να κατέβω εγώ τώρα ή στην Α Αθήνα ή στη Β Αθήνα ή στον Ομό Ιωαννίδων υποψήφιος βουλευτής δεν μου λέει κάτι και δεν μου ταιριάζει και σαν χαρακτήρας. Το να ήμουν υποψήφιος δήμαρχος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά τα οποία έχω αναπτύξει στη ζωή μου. Και τρίτον και πιο σημαντικό, η ανάγκη είναι στην περιφέρεια. Ό,τι και αν έχει γίνει, ό,τι και αν δεν έχει γίνει, όσο και αν έχει προχωρήσει, η τύχη δυστυχώς της περιφέρειας με κεκτημένη ταχύτητα έχει εξαρτηθεί απόλυτα από τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Είμαστε πρώτοι στην ανεργία. Είμαστε τελευταίοι στην ανάπτυξη και το μόνο το οποίο φτιάχνουμε είναι δρόμους. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έτσι, είναι πολύ απλό. Μπαίνετε κατευθείαν νομίζω στο κυρίως θέμα και αυτό έχει να κάνει αφορά... Ναι, γιατί τη στιγμή που έχουμε μόνο 13 λεπτά δεν έχουμε το χρόνο να το φιλοσοφήσουμε. Ναι, ακριβώς. Τι μπορεί να αλλάξει άμα μπορούμε αυτό να το σχηματοποιήσουμε σε 3-4 φράσεις σε σχέση με την κατεύθυνση στην περιφέρεια. Κλειδί είναι η περιφερειακότητα, την οποία πολλοί χλεβάσανε στην αρχή, αλλά εάν ασχοληθείς και δεις η συζήτηση που έγινε σχετικά με την ενημέρωση των τοπικών αρχών την προηγούμενη Παρασκευή στον Κλισθένη, ήδη ανοίγει ο δρόμος συζήτηση από τον Κλισθένη για το διαχωρισμό της πραγματικής σχέσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος.
από το 2020 και μετά θα πάμε σε πιο ανεξαρτοποιημένες δομές στην περιφέρεια. Εκεί λοιπόν τίθεται το πρώτο ζήτημα. Ανεξαρτοποιημένη δομή, ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά, γι' αυτό και πρέπει να έχεις και την εμπειρία να διαβάζεις τι σου λένε. Σημαίνει σου μεταφέρω το λογαριασμό από την Αθήνα στο κέντρο. Μάλιστα. Εκεί ποιον θες διαπραγματευτεί για να διεκδικήσεις αυτά που πρέπει για να μπορέσεις να χαρείς την αυτονομία σου σε ένα ορισμένο βαθμό. Θες έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει, έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει. Και αυτό είναι και εντολή από τις Βρυξέλλες. Ποιον θέλεις σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, περιφερειάρχη, εξωστρέφειες να μπορεί να τα χειριστεί αυτά, για να μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία τόσο καιρό δεν έχουν απαντηθεί, καθότι πρώτοι εμείς παρουσιάσαμε πριν καν βγει ο Κλισθένης την έννοια της περιφερειακότητας. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε πρώτη φάση είναι μια διαφορετική αντίληψη ακριβώς. Τι θα πει περιφερειακότητα, κάνω έργα για το σύνολο της περιφέρειας. Με ποια λογική τα κάνω? Τα κάνω ούτως ώστε να υπάρχει εισρωή κεφαλαίων. Τι τα χρησιμοποιώ αυτά τα κεφάλαια? Τα χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω θέσεις εργασίας ή για να μπορέσω να δημιουργήσω κοινωνικό έργο. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Χρήστο μου, έχουμε 380.000 εγγεγραμμένους, νομίζω, ή 330. Μεγάλο άλμα, βέβαια δεν θυμάμαι. Ψηφίζουν 230. Ψηφίζουν στην Ήπειρο λιγότεροι από το Δήμο Πάτρας. Η περιφέρεια είναι συμπαγής. Βρέχετε και έχετε και όρη. Είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ευρώπη η οποία περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να έχει τουρισμό 12 μήνες. Λοιπόν, είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία αυτή τη στιγμή πλέον με τους δύο άξονες μπορείς να την πιάσεις από παντού. Και αυτή τη στιγμή η εσωστρέφεια η οποία υπάρχει καταδικάζει τις νέες δυνατότητες. Είναι πάρα πολύ σαφές. Επίσης θα χρειαστεί να περάσουμε σε μια φάση που να μην φοβόμαστε να αξιοποιήσουμε τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Μιλάνε τώρα για τη μονάδα ανακύκλωσης που φτιάχτηκε στα Γιάννα. Μα 4 χρόνια η μονάδα ανακύκλωσης καθυστερούσε, διότι ο κύριος Καχρημάνης και η αντιπεριφερειάρχη του, η κυρία Καλογιάννη, πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με κρατικό χρήμα. Πέρασαν 4 πεταμένα χρόνια. Αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει το 2014. Υπάρχουν δυνατότητες αυτή τη στιγμή, για να αποφύγω τη φράση που καταδίκασε τον Γιώργο τον Παδρέο, οι χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν χρηματοοικονομικές δυνατότητες, τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις και να κάνεις πολύ μεγάλα έργα για να αλλάξεις την οικονομική ροή της περιοχής. Όταν όμως αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι αυτό που με τα λύπη μου διάβασα στην ανακοίνωση του κυρίου Τσίμα, τον οποίον εκτιμώ και εξαιρετικά, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, ως απάντηση σε κείμενο δημοσιογράφου σχετικά με την απόσυρση του κυρίου Γιάπρου, ο οποίος είναι ο υπέρμαχος του κομματικού μηχανισμού, ότι όλα να περνάνε μέσα από εκεί, διορισμοί, ιστορίες, κακά. Μιλάμε για άλλες αντιλήψεις πια. Μάλιστα. Και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη σε αυτό το μοντέλο πια. Λοιπόν, και το αποδεικνύει κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Ότι η κοινωνία θέλει κάτι άλλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και έχουμε 40 με 50% αποχή στην Ήπειρο. Κύριε Ριζόπουλη, νομίζω το κυρίαρχο ζήτημα που βάζετε είναι το ζήτημα της περιφερειακότητας. Αλλά εδώ στην Πρέβεζα υπάρχει έντονα το ερώτημα τι θα κάνουν οι ορίζοντες Ηπείρου, αν θα είναι αυτήν στα πράγματα και στα ενία της περιφέρειας και ο κύριος Ριζόπουλος την επόμενη μέρα γύρω από αυτό το μεγάλο ζήτημα. Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ πολλές φορές τα τρένα να περνούν, να πηγαίνουν έτσι σχηματικό, το λέω και λαϊκά, τα τρένα Χριστό να περνούν. Μου, καταρχήν να σου απαντήσω πόση ώρα έχω ακόμα. Έχετε. Χρήστο μου, θα σου πω 3 πράγματα. Μάλιστα. Καταρχήν, εκείνο που με ενοχλεί στην Ήπειρο, ότι κανένας δεν διαβάζει και κανένας δεν μπαίνει στον κόπο να ασχοληθεί. Mm-hmm. Ήρθα στην Πρέβεζα, έκανα μία ομιλία στη Θεοφάνεια, που ουσιαστικά ανέδειξε πλήρως την αλλαγή της στρατηγικής σημασίας του νομού Πρεβέζης μέσα από τα δικά μου μάτια. Mm-hmm. Εντάξει. Μίλησε για καινούριο αεροδρόμιο στη Φιλιππιάδα, μην καταργώντας τον Ιωαννίνων, όπου δικαιώνομαι μονίμως αυτή τη στιγμή και δεν το αναγνωρίζει κανείς. Διότι πρώτον θα γίνει σάντουιτς η Ήπειρος μεταξύ αυτή τη στιγμή του ακτίου, το οποίο δεν εξυπηρετεί τελικά την Ήπειρο και πολύ περισσότερο την Πρέβεζα, του καινούριου αεροδρομίου της Κοριτσάς, το οποίο θα παραδοθεί σε ένα χρόνο, και βγαίνει και ο Σπίρτζης προχθές στο Θεσσαλονίκη Summit και ανακοινώνει ότι ουσιαστικά κομβικό αεροδρόμιο γίνεται το αεροδρόμιο της Καστοριάς για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή. Και εμείς κοιμόμαστε. Και έρχεται ο Ριζόπουλος και λέει: θα φτιάξω καινούριο αεροδρόμιο περιφερειακό, διότι δεν θέλω η Ήπειρος να γίνει σάντουιτς στα συμφέροντα των άλλων. Και με κοιτάνε, λες και λέω κινέζικα. Ναι, μεν μεγάλο επίβολο. Ναι, καταρχήν δεν είναι μόνο δική μου ιδέα. Έχει πέσει το τραπέζι εδώ και αρκετά χρόνια. Η στρατηγική σημασία κάποιων έργων πρέπει να στηρίζεται και μέσα από την οραματική διάσταση. Δεύτερον, έρχομαι και λέω:
ότι πρέπει να αποκατασταθεί για να γίνει ενδιαφέρουσα η Πρέβεζα, δεν μπορεί να έχει την εικόνα που έχει σήμερα. Παραλία της Πρέβεζας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι παντελώς άρρωστο. Δεν μπορείς να έχεις σε μια τόσο όμορφη παραλία 5 κυβερνητικά κτίρια, λες και είσαι στην Κούβα του Κάστρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Πρέβεζα αυτή τη στιγμή είναι πανέμορφη και τη συμπεριφερόμαστε λες και είναι στο χειρότερο σημείο του πλανήτη. Οι παραλίες επίσης πιστεύω πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία ενοποίησης για να γίνει προορισμός. Αυτή τη στιγμή από κάτω από τον Αβρακικό μέχρι επάνω, μέχρι επάνω τα σύνορα με την Αλβανία, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει όλο ένας προορισμός με εξωτερική ανάπλαση. Μην φανταστείτε χτισήματα, σκαψίματα κτλ. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε μείνει στο εξής. Να σας πω εγώ το εξής. Αφήνουμε το γεγονός ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το ότι σε ένα τόσο καλοσχεδιασμό κεντρικό έργο δεν υπάρχει σύνδεση με την Ιωνία. Δεν χρειάζεται. Από τα ξέρετε. Ναι, είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα. Το κυρίαρχο ζήτημα, αλλά σας πάω εγώ ένα βήμα παραπέρα. Άντε και έγινε. Ποιο είναι το ζήτημα, να γλιτώσουμε τον παλιό δρόμο. Εδώ λοιπόν είναι που χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας. Mm-hmm. Έχουμε μπει και εξετάζουμε τα πράγματα λάθος. Άντε και ήρθε ο άλλος στην Πρέβεζα. Έτσι όπως είναι η Πρέβεζα σήμερα, πιστεύετε θα ξανάρθει? Όχι. Άρα το λέτε ότι εγώ. Δεν είναι μόνο τα έργα υποδομής. Αυτό... αυτό εξηγούμε. Όχι. Άντε και κάναμε την προβολή. Ωραία, να έρθουν πού? Δηλαδή είναι μια ολόκληρη στρατηγική η έννοια της εξωστρέφειας. Διότι η Πρέβεζα πρέπει να απεμπλακεί από τη λογική ότι είναι, ότι είναι ουσιαστικά είναι ουσιαστικά ο λουτήρας των Ιωαννίνων. Ναι, ο παρίας. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όπου περιόδευσα στην παραλία, mm-hmm. είναι δυνατόν η Πρέβεζα να νοικιάζει με 15 ευρώ δωμάτια. Και για να δείτε ότι το ζήτημα της απαλλαγής από αυτή τη λογική με τα Γιάννα δεν έχει να κάνει γιατί ξαφνικά εγώ ως Γιαννιώτης πάω απέναντι. Αντιθέτως, το λέω με την άλλη λογική. Ο καθημερινός ερχομός στην Πρέβεζα έχει γίνει πάρα πολύ ακριβώς. Άρα αυτό που φαινόταν ως φυσικός πελάτης ο Γιαννιώτης δεν υπάρχει πια. Και αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και κατεβαίνουν οι πιο φτωχές φυλές των Βαλκανίων. Οι πιο φτωχοί πολίτες. Δηλαδή αντί να πάμε σε έναν πολύ πιο ακριβό τουρισμό φτιάχνοντας στοιχειώδη υποδομές που να δικαιολογούν μια στρατηγική branding destination για να μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον. Να σας το πω διαφορετικά. Φανταστείτε ενοποιημένη την παραλία αυτή τη στιγμή από τον Αβρακικό μέχρι επάνω. Σε αυτή την Ήπειρο μένεις 6-7 μέρες. Στην ναι. Ήπειρο που έχουμε αυτή τη στιγμή μένεις μόνο αν πουλάς φάρμακα, έτσι. Αν είναι η γυναίκα σου, αν είναι το παιδί σου, αν είναι η μάνα σου ή καμιά γκόμενα. Δεν έχεις άλλο λόγο να έρθεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, το ζήτημα για μένα είναι πολύ απλό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε αυτή τη λογική. Αυτή η λογική λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπηρετηθεί από το παλιό το οποίο απέτυχε. Και πάνω σε αυτό θα χτίσεις μια ολόκληρη στρατηγική. Επίσης, λένε ότι αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα. Να απαντήσω στο εξής. Ο ρόλος του Περιφερειάρχη είναι τα μεγάλα έργα. Ελλείψη στρατηγικής και οράματος, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης δεν είχε τη δυνατότητα να σχεδιάσει μεγάλα έργα. Συνεπώς τι έφτασε στο σημείο, να κάνει σάντουιτς τη σχέση του με τους δημάρχους. Ουσιαστικά πολιτικά να κλέβει έργα, τα οποία είναι έργα δημάρχων. Και γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί και αυτός ο αυταρχισμός σχέση με τον δημάρχο και την εξάρτηση. Δεν είναι δουλειά του να ασχολείται με το κάθε δρομάκι και την κάθε λακκούβα. Ναι, αν μου επιτρέπετε, αυτά τα έργα τα είδαμε συγκεντρωτικά όμως να συμβαίνουν και σε ορισμένους δήμους, ακόμα και στο νομό Ιωαννίνων, όχι συνολικά στην περιφέρεια. Δηλαδή, συμφωνούμε σε αυτό. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν, εστίασε και σε συγκεκριμένα μέρη. Σε συγκεκριμένα, να πω και κάτι, ούτε καν μέσα στο νομό Ιωαννίνων, σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο νομό Ιωαννίνων. Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Ούτε καν να πεις ότι τουλάχιστον είναι κερδισμένος όλος ο νομός, διότι όλος ο νομός είναι ανάστατος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί μπαίνεις στα μικρά, δεν είναι η δουλειά σου. Εγώ λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Εγώ θέλω δυνατούς δημάρχους. Θέλω οι δήμαρχοι να τολμήσουν. Να διεκδικούν. Να εκμοντερνιστούν, όχι να διεκδικούν από μένα. Συνολικά και μαζί σας. Συνολικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν μπει όλοι σε μια διαδικασία πελατειακής δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης. Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό ζητάω, παίρνω. Για να κάνω τι, να κάνω αυτό. Θα το δούμε αυτό πάντως. Νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι και σε προεκλογικό επίπεδο θα δούμε τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή υπάρχουν δυστυχώς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και το λέω θα αυτό... πάμε λοιπόν παρακάτω σε αυτό που έγραψα στο Facebook, γιατί με ρωτούν πάρα πολύ γιατί μιλώ για τοπικούς άρχοντες φυλάρχους. Ναι. Πώς θα να δείτε. Μου προκάλεσε και εμένα μια εντύπωση για να είμαι ειλικρινής. Χρήστο μου, θα σου το πω. Στην Πρέβεζα υπάρχει η Πρέβεζα των δύο μύθων. Mm-hmm. Ο ένας ο μύθος είναι οι τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα εκλεγμένοι, οι οποίοι έρχονται σε συνομιλίες μαζί σου και δεν σε ρωτάει ούτε ένας άνθρωπος πώς σκέφτεσαι την Ήπειρο, ρε φίλε. Πώς σκέφτεσαι τον νομό Πρεβέζης. Σου λέει τι θα πάρω και θα σου πω εγώ τι θα μετακινήσω. Εγώ αισθητικά έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Εγώ δεν μπορώ να συζητήσω με ανθρώπους τέτοιους. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι του μύθου της Πρέβεζας. Το υγιές κομμάτι. Το οποίο όμως απέχει. Το ψάχνεις και δεν το βρίσκεις. Κάθεται στο σπίτι του απογοητευμένο. Οι αλλαγές έρχονται από αυτούς που συμμετέχουν. Αν δεν συμμετέχει η κοινωνία η οποία απέχει, τότε αφήνει τη μοίρα της στα χέρια εκείνων οι οποίοι έχουν μάθει στη λογική της συνδιαλλαγής. Εγώ, Χρήστο, έχω πρόβλημα αισθητικά με αυτό. Μεγάλο πρόβλημα δηλαδή. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να διαλέξω υποψήφιο αυτή τη στιγμή με βάση του πόσου σταυρούς κουβαλάει. Καταρχήν θα σου πω γιατί δεν ισχύει πια αυτό. Θα είναι τόσοι πολλοί υποψήφιοι λόγω της τοπικής, λόγω της απλής αναλογικής, που θα έχουμε πάρα πολλές ανεξάρτητες υποψηφιότητες και μέσα στο κομματικό πλαίσιο δεν μπορείς να ξέρεις πια τι τραβάει και τι δεν τραβάει. Συνεπώς είναι και χαζό. Ναι. Είναι και παντελώς χαζό. Καταρρύπτεται λοιπόν, αυτό το επιχείρημα, ναι, εντάξει. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι καταρρύπτεται. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, ο οποίος δεν χρωστάει, είναι κύριος, προσέχει την οικογένειά του, είναι αξιοπρεπής, έχει έναν κύκλο που τον σέβεται και δεν έχει πρόβλημα να βγει και να πει θέλω μια διαφορετική Ήπειρο την επόμενη μέρα και στηρίζω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, θα πάει σφαίρα. Εγώ δεν μπορώ το αλυσβερίσει. Γι' αυτό και έχω πει και πάρα πολλές φορές ότι ο λόγος εν μέρη και να μπορούσε να σκεφτεί ο απερχόμενος περιφερειάρχης με λογική μεγάλων έργων, έτσι, λοιπόν, ή νταβατζίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα το κάνανε ποτέ, διότι τα μεγάλα έργα καταργούν, ξέρετε τι, την πελατειακή σχέση και το άνοιγμα της πόρτας. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που έχει έρθει από ακροατή και δεν μπορώ να μην σας το θέσω, λίγο εντάχει θα το πω, έχει να κάνει και με το κομμάτι που αφορά έτσι την περιοχή μας, στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, αλλά και στο κομμάτι των υπηρεσιών. Αν εσείς θα είστε άλλο πρωτογενής τομέας, άλλο υπηρεσίες. Αν τα παντρέψουμε, μιλάμε για το άλμα από την πρωτογενή τομέα στην πρωτογενή επιχειρηματικότητα. Κοιτάξτε, έτσι, εδώ υπάρχει το κομμάτι της γεωργίας, παραδείγματος χάρη. Ναι, το περνάει, ξέρω, αλλά εξηγώ το εξής. Ναι, αντιληπτό. Ναι, συμφωνώ. Να σας πω το εξής. Γιατί παράλληλη συζήτηση είχα και με τους μικρούς κτηνοτρόφους στα Γιάννα. Mm-hmm. Να μου πεις, άλλο η γεωργή. Ναι, συμφωνούμε. Είναι ένα πράγμα να καλλιεργείς και να σου αγοράζουν αυτό που σου αγοράζουν πολύ φτηνά και από εκεί και πέρα το καπέλο του κέρδους να βγαίνει και παραπάνω, και άλλο πράγμα να μπεις σε μια διαδικασία να γίνεις ένας μικρός επιχειρηματίας και να πουλάς business to business σε πολύ διαφορετικές τιμές. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαφορετική στρατηγική. Εγώ επίσης και εκεί εστιάζω ότι δεν έχουν αφήσει να απελευθερωθούν οι δυνάμεις ούτε των γεωργών, ούτε του πρωτογενού τομέα, ούτε του κτηνοτροφικού τομέα, ούτε του κτηνοτροφικού, ούτε του ηχθειοκαλλιεργητικού. Και θα σας πω γιατί. Όσο πιο μικρή η διάδραση επιχειρηματική, τόσο ελεγχόμενη από το πολιτικό σύστημα. Φανταστείτε, να σας το πω διαφορετικά. Ας υποθέσουμε κάποιος παράγει ένα χ προϊόν. Ονομάστε το εσείς. Και έρχεται για παράδειγμα μία αχία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Του το παίρνει στο χωράφι. Εκεί λοιπόν η ανάγκη είναι χ με χ τιμή. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να προχωρήσει σε μια διαδικασία μοντέρνων συντηρισμών, καθαρά επιδοτούμενο όχι το χωράφι, επιδοτούμενη η επιχειρηματική του δράση 100%, να μπορέσει να σταθεί και να διαπραγματευτεί διαφορετικά και όχι μόνο με το σούπερ μάρκετ που χτυπά την πόρτα, με την Ευρώπη, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να βγει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, στον πρωτογενή τομέα,
στον αγροτικό τομέα. Η περιφέρεια θεωρείται μπορεί να δώσει τέτοια κινητήρια δύναμη στη δημιουργία δικτύων, να το πούμε έτσι. Μα τι λέτε, αυτή είναι η δουλειά. Αλλά πρέπει να ξέρεις το κάνεις. Mm-hmm. Πρέπει να το ξέρεις το κάνεις. Αν όλη τη ζωή είσαι Μέτσοβο, Γιάννα, Μέτσοβο, ή Πάργα, πρέβεζα, Πάργα, δεν κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να μπορείς να το κάνεις. Εγώ είχα, δεν θα πω, συγκεκριμένη συζήτηση προχθές με άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται στο χώρο του Τσίπρου. Και δεν υπάρχει λογική της επένδυσης στον Αμπελώνα, ας πούμε. Δεν υπάρχει λογική της επιδότησης του Αμπελώνα. Λοιπόν, σας εξηγώ δηλαδή, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία επειδή ουσιαστικά ο κύριος Καχρημάνης νομίζει, γιατί έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσαρέσκειες, ότι αντλεί την πολιτική του δύναμη από τη σχέση τους με τους κτηνοτρόφους, έχει εστιάσει εκεί. Να σας πω κάτι άλλο. Έχετε την εντύπωση ότι ο ρόλος των υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα είναι απλά να επιδοτούν την απώλεια λόγω κακοκαιρίας? Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι καταρχήν όλοι επαγγελματίες γεωργοί. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Θα έπρεπε η περιφέρεια να αντιλαμβάνεται τα προϊόντα ως ένα παγκόσμιο commodity. Commodity είναι ορολογία που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα παγκοσμίως, και να φωνάζει και να ενημερώνει: παιδιά, φέτος οι υψηλές τιμές είναι ολικίσχος. Του χρόνου οι υψηλές τιμές είναι αυτό. Σε 2 χρόνια είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε πόσο άρρωστο είναι το σύστημα. Επιδοτούμε το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να επιδοτήσω τον γεωργό ο οποίος θα πει: εγώ φεύγω από αυτό το προϊόν και πάω. Το ρίσκο εννοείται. Βέβαια, να πάρει το ρίσκο, αλλά να το επιδοτήσω. Mm-hmm. Η Άρτα βυθίστηκε δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια με το λάθος πορτοκάλι, μέχρι που ήρθαν οι κεντρικοί Μακεδόνες και τους έδωναν στο ακτινίδιο. Εκεί λοιπόν είναι και το μεγάλο έλλειμμα. Εγώ θα ήθελα να μπορώ να του πω πόσα χρόνια θέλει το τάδε νέο, το τάδε νέο προϊόν να πατήσει τα πόδια του, να φυτρώσει, να κάνει να ράνει ή να φέρουμε έτοιμα δέντρα. Θέλει 3 χρόνια. Μάλιστα. Πόσο στοιχίζει η χωματερή? 0,06 λεπτά. Ωραία. Πάρε 0,12 και άλλαξε το. Μάλιστα. Και αν δεν μπορείς να το γυρίσεις σε 5 χρόνια, τότε σημαίνει ότι δεν κάνεις γεωργός. Είναι πολύ απλά. Σαφής. Νομίζω ένα ζήτημα που δεν έχει μπει μέχρι στιγμής και δεν συζητιέται σε περιφερειακό επίπεδο και αφορά την Πρέβεζα είναι και το εμπορικό λιμάνι, αλλά και το κομμάτι με τα σκάφη που έχουμε μια ραγδαία αύξηση και πώς συνδυάζεται αυτό με τον τουρισμό. Θα σας πω με τα σκάφη. Εδώ τώρα αγγίξατε ένα πολύ ωραίο θέμα. Πιστεύω ότι ο Αμβρακικός και τα Κολπάκια, ιδίως ο Αμβρακικός μέσα χωνευτός, παρότι είναι natura και βέβαια αγγίζει και κομμάτι της Πρέβεζας και της Άρτας, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει χαμηλά μποφόρ. Αυτή τη στιγμή μπορείς να χτυπήσεις τις μαρίνες των Επτανήσων άνετα με τα χαμηλά μποφόρ. Λένε λοιπόν ότι είναι θέμα natura. Θα σας πω το εξής. Το Natura δεν έχει φτιαχτεί για να διώχνει τον κόσμο. Δηλαδή, έχω τέτοιο κάλος και δεν θα πάρω την οικογένειά μου να πάω να το επισκεφτώ. Πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό, δεν μπορεί να το βλέπεις σαν εχθρό. Λοιπόν, αν μπείτε αυτή τη στιγμή και δείτε τις μαρίνες στη λίμνη του Μίσιγκαν, που η λίμνη του Μίσιγκαν είναι όσο είναι το Αιγαίο. Μπείτε και δείτε το Chesapeake Bay στη Βαλτιμόρη. Λοιπόν, ξυλοκατασκευή, φτηνή, ούτε μπετά, ούτε τίποτε. Mm-hmm. Πλήρως ενσωματωμένο. Να μην, δηλαδή και το, και, στο φυσικό περιβάλλον, ναι. Και προσελκύει στον ξένο. Τώρα ποιον ψάχνουμε να προσελκύσουμε? Ακούστε να δείτε. Και εκεί είναι το θέμα της εξωστρέφειας. Αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια οι κορυφαίες μαρίνες είναι στο Μαυροβούνιο και στη Λεμεσό. Λοιπόν, ο πελάτης σου δεν είναι αυτός που το έχει αραγμένο στη Γλυφάδα. Ο πελάτης σου είναι ο ξένος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Ο οποίος μένει στην Ολλανδία, το παρκάρει στο Μαυροβούνιο και πηγαίνει σε όλη τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Αυτό τον πελάτη θέλουμε. Αλλά για να τον έχω αυτό τον πελάτη, πρέπει κάτι να μπορώ να του προσφέρω. Μάλιστα. Κάτι να μπορώ να του προσφέρω. Αν αυτός ο πελάτης έρθει στην Πρέβεζα, τι θα του προσφέρει αυτή τη στιγμή η παραλία της Πρέβεζας? Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Άρα λοιπόν η στρατηγική είναι μεικτή και χρειάζεται πολυσύνθετη αντιμετώπιση. Πρώτον, τα έργα που γίνονται να συνεχίσουν να γίνονται, αλλά να γίνονται ξεκάθαρα από τους Δήμους, και από εκεί και πέρα τα μεγάλα οραματικά που να έχουν ως στόχο αυτό το πράγμα και την αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, να είναι δουλειά περιφέρειας.
Ο βασικός συνομιλητής της περιφέρειας είναι η δήμαρχη. Αυτός είναι. Ο πολίτης που ψάχνει να του λύσεις το πρόβλημα της σύνδεσης του ρεύματος δεν είναι η δουλειά σου. Υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι αυτή η δουλειά σου. Μάλιστα. Έτσι, ένας αν... απογκλωβισμός, ας το πούμε έτσι, από αυτήν ναι, την... Πρέπει όλα να αρχίσουν να λειτουργούν σωστά. Και δεν είναι δύσκολο, γιατί η περιφέρεια Ηπείρου είναι η μικρότερη. Μάλιστα. Δεν είναι δύσκολο. Κύριε Ριζόπουλε, βάλαμε πολλά στο τραπέζι. Η αλήθεια ήταν ότι εντάξει, ήταν και έτοιμα των ακροατών να σας έχουμε εδώ στην εκπομπή. Κάπου εδώ φτάσαμε έτσι στο τέλος της, φτάνουμε στο τέλος της συνομιλίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Να ξέρεις, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και στην Πρέβεζα όλων και να σας έχουμε και εδώ και στο στούντιο μια μέρα. Και θέλω να πω και το εξής, Χρήστο. Ναι, την επόμενη φορά, το οποίο το έκανα και με τον Κώστα τον Καζατζίδη, εγώ λατρεύω το ραδιόφωνο και μ' αρέσει να έρχομαι στο στούντιο. Συνεπώς, την επόμενη φορά θα το φροντίσουμε να έρθω στο στούντιο. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και... να κατορθώσουμε να τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Γεια. Ήταν...